Αν ο σκοπός για τον οποίο ταξιδεύετε είναι γιατί θέλετε να συνδυάσετε την επαφή με ένα όμορφο φυσικό τοπίο, αλλά και με μια περιοχή με σημαντική αρχαία και βυζαντινή πολιτιστική κληρονομιά, τότε πρέπει να γνωρίσετε τον τόπο μας, το Άργος Οριστικό. Το αρχαίο Άργος Οριστικό, κέντρο των Οριστών Μακεδόνων, καθώς και η σύγχρονη πόλη του Άργους, η Χρούπιστα, που ιδρύθηκε τον 15ο αιώνα, αποτελεί σήμερα πια μια μεγάλη κομμόπολη του νομού Καστοριάς, που βρίσκεται στο βορειοδυτικό άκρο της χώρας και εντάσσεται διοικητικά στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Στην πόλη μας μπορείτε να θαυμάσετε υπέροχα αρχαιοτικά νεοκλασικά κτίρια, κατοικίες των πλουσίων της περιοχής κατά το όχι και τόσο μακρινό παρελθόν. Αν είστε λάτρες της αρχαιολογίας και των ακατέργαστων των αρχαιολογικών ευρημάτων, στην ευρύτερη περιοχή του Άργους Οριστικού θα βρείτε πολύ ενδιαφέρουσες τοποθεσίες με ψηφιδωτά χριστιανικούς τάφους, αρχαία νεκροταφεία, παλαιοβυζαντινές εκκλησίες. Στον εκτεταμένο αρχαιολογικό χώρο, βορειοδυτικά του Άργους Οριστικού, στην περιοχή του Αρμενοχωρίου, θα δείτε τη Διοκλητιανούπολη, πόλη την οποία ίδρυσε τον 3ο αιώνα ο Διοκλητιανός. Σύμφωνα με τον ιστορικό Προκόπιο, η πόλη γνώρισε μεγάλη ευημερία. Ωστόσο, με το πέρασμα του χρόνου καταστράφηκε από βαρβάρους και ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός τη μετέφερε σε ασφαλέστερο τόπο, στην ίσο της Καστοριάς. Στη δε περιοχή της Παραβέλας υπάρχουν κατάλοιπα παλαιότερα από αυτά της Διοκλητιανούπολης που φτάνουν ως τον 2ο προχριστιανικό αιώνα. Ευρήματα εκτίθενται στο αρχαιολογικό μουσείο, το οποίο στεγάζεται σε πτέρυγα του Δημοτικού Πολιτιστικού Κέντρου της πόλης μας. Στο αρχαιολογικό μουσείο της πόλης εκτίθεται επίσης και η επιγραφή που δίνει πληροφορίες για τη γλώσσα, το πολίτευμα, την κοινωνική διαστρωμάτωση και πρώτα απ' όλα ότι υπήρχε το κοινό των Οριστών. Όσο για το πολιτιστικό κέντρο της πόλης μας, είναι ένα νέο, υπερσύγχρονο και καλέσθητο κτίριο, στο οποίο πραγματοποιούνται πολλές μουσικές εκδηλώσεις, εκθέσεις, καθώς και θεατρικές παραστάσεις, όπως αυτές που παρουσιάζει η θεατρική παρέα του Άργους Οριστικού. Μια παρέα νέων ανθρώπων που εδώ και χρόνια, με την αγάπη τους για το θέατρο και το μεράκι τους, μας έχουν προσφέρει αξέχαστες στιγμές. Στην πόλη μας λειτουργεί επίσης από το Σεπτέμβριο του 1998 Δημοτική Βιβλιοθήκη, η οποία τώρα στεγάζεται στο αναπαλαιωμένο ιστορικό κτίριο του πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Αρκετοί συγγραφείς την έχουν επισκεφτεί και έχουν γίνει πολλές παρουσιάσεις και εκθέσεις βιβλίων. Ακόμη από το 1997 λειτουργεί στο Άργος Οριστικό το Δημοτικό Οδείο, το οποίο συμβάλλει στην πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου με τη διοργάνωση συναυλιών και εκδηλώσεων. Ανεπιφύλακτα σας προτείνουμε να επισκεφτείτε το πολυθωμένο δάσος Νοστίμου. Στο Νόστιμο, δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Οριστίδος, διαπιστώθηκε η παρουσία πολυθωμένου δάσους, το οποίο δημιουργήθηκε πριν περίπου 20 εκατομμύρια χρόνια. Τα αποτελέσματα της έρευνας στην περιοχή παρουσιάζονται στο Μουσείο Παλαιοντολογίας και Παλαιοβοτανικής Νοστίμου. Σήμερα η περιοχή έχει χαρακτηριστεί ως διατηρηταίο μνημείο της φύσης. Την προσοχή σας θα κεντρήσουν ιδιαίτερα το δόντι Καρχαρία, τα μύδια, οι αστερίες, τα κοχύλια και ένα μέρος ενός φυτοφάγου δεινοσαύρου. Στο γεώπαρκο του πολυθωμένου δάσους, ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να θαυμάσει επί τόπου το γεωλογικό μνημείο. Σημείο αναφοράς της πόλης μας είναι και ο ποταμός Ηλιάκμονας, πηγή ζωής για την περιοχή, καθώς οι κάτοικοι κυρίως στο παρελθόν ασχολούνταν με την καλλιέργεια λαχανικών και φυσικά των πεντανόστιμων και γνωστών φασολιών. Μα και ο ορεινός σόκος των οντρίων προσφέρει τη δυνατότητα στους τολμηρούς ορειβάτες να χαρούν τη φύση διασχίζοντας δύσβατα μονοπάτια και συναντώντας ίσως την καφέ αρκούδα. Ο τόπος μας δεν προσφέρει μόνο στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης στη φύση, αλλά και ευκαιρίες για διασκέδαση. Κάθε χρόνο, 31 Δεκεμβρίου με 2 Ιανουαρίου, πραγματοποιείται παραδοσιακό καρναβάλι. Κοινό χαρακτηριστικό των τριών ημερών, το άφθονο κρασί και τσίπουρο, το ατελείωτο φαγοπότι, ο τρελός χορός και το τραγούδι. Η περιοχή μας είναι επίσης γνωστή στη Δυτική Μακεδονία, αλλά και σε όλη την Ελλάδα για τα ιωματικά λουτρά αμουδάρας. Αποφασίστε λοιπόν να μας επισκεφτείτε και μη σας απασχολεί η απόσταση, γιατί η πρόσβαση στην περιοχή μας είναι πλέον εύκολη. Το Άργος Οριστικό συνδέεται πολύ πιο εύκολα πια ο δικός με όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, λόγω της ολοκλήρωσης της Εγνατίας Οδού. Επίσης, το Άργος Οριστικό έχει αεροδρόμιο που συνδέει την περιοχή με την Αθήνα. Η πόλη μας διαθέτει ικανοποιητική υποδομή στον τομέα των καταλυμάτων,
καταλύματα θα δείτε τόσο εντός της Κωμόπολης, όσο και στα όμορφα δημοτικά διαμερίσματα. Όσο για το φαγητό, ψέματα δεν θα σας πούμε. Στην περιοχή μας μπορείτε να δοκιμάσετε κάποια εκπληκτικά πιάτα της τοπικής κουζίνας. Να είστε βέβαιοι ότι ακόμα και ο πιο απαιτητικός επισκέπτης θα ικανοποιηθεί από την επιλογή του να επισκεφτεί τον αγροτικό δήμο μας. Σας περιμένουμε και σας ευχόμαστε καλή διαμονή!